Τον βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Κέλλα ξεμπρόστιασε από άμβονος παρακαλώ ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρινάβου Ιερώνυμος με αφορμή την απόφαση του βουλευτή να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο με το γάμο ίδιου φύλου παρά το ότι είχε υποσχεθεί ότι θα απέχει. Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος στο κήρυγμά του στον πανηγυρικό εσπερινό στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στη Ροδιά μίλησε ξανά για την ψήφιση του νομοσχεδίου και καυτηρίασε ιδιαιτέρως τη στάση του γαλάζιου βουλευτή που παρευρέθηκε σε ναό της Λάρισας την Κυριακή της Ορθοδοξίας κρατώντας μία εικόνα. Πιο συγκεκριμένα είπε και τα εξής. «Με έκπληξη είδα έναν από αυτούς που ψήφισαν το νομοσχέδιο, βουλευτή, έναν ο οποίος σε κατηδίαν συνάντηση μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα απέχει, ότι δεν θα ψήφιζε εναντίον, αλλά δεν θα ψήφιζε και υπέρ. Τελικά δεν έκανε αυτό που μας είπε και ψήφισε υπέρ. Δικαίωμά του, αυτός θα κριθεί. Τον είδαμε να στέκεται Κυριακή της Ορθοδοξίας μέσα σε ναό της Λάρισας και μάλιστα με τρόπο που κρατούν οι χιλιαστές το περιοδικό τους να κρατά μία εικόνα του Ευαγγελισμού για να αποδείξει ότι δεν έχει συνέστηση, για να αποδείξει ότι έχει παχυλή άγνοια. Την εικόνα του Ευαγγελισμού που δεν συμβολίζει απλά την πνευματική ελευθερία αλλά και τον σεβασμό του Θεού στον τρόπο συλλήψεως του ανθρώπου, τον σεβασμό του Θεού σε όλη αυτή τη διαδικασία, να μου την κρατάει μέσα στο ναό για να δείξει πόσο καλός χριστιανός είναι. Ως πότε θα μας εμπέζουν κάποιοι, τόνισε ο Μητροπολίτης. Το λέω αυτό διότι σήμερα με έκπληξη είδα έναν από αυτούς που ψήφισαν το νομοσχέδιο, βουλευτή. Έναν ο οποίος σε κατηδίαν συνάντηση μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα απέχει. Δεν θα ψήφισε εναντίον, αλλά θα ψήφισε και υπέρ. Τελικά μας ενέπεξε και δεν έκανε αυτό που μας είπε και ψήφισε υπέρ. Τελικά μας ενέπεξε και δεν έκανε αυτό που μας είπε και ψήφισε υπέρ. Δικαίωμα αυτό θα πει. Τον είδαμε σήμερα να στέκεται η ορτή Κυριακή της Ορθοδοξίας μέσα σε ναό, στη Λάρισα. Και μάλιστα με τον τρόπο που κρατούν οι χιλιαστές στο περιοδικό του, να μου κρατάει μια εικόνα του Ευαγγελισμού. Για να αποδείξει ότι δεν έχει συνέστηση. Για να αποδείξει ότι έχει παχυλή άγνοια. Την εικόνα του Ευαγγελισμού. Την εικόνα όχι απλώς που συμβολίζει την πνευματική ελευθερία, αλλά συμβολίζει τον σεβασμό του Θεού στον τρόπο συλλήψεως του ανθρώπου, τον σεβασμό του Θεού στην όλη αυτή τη διαδικασία. Να μου την κρατάει μέσα στο ναό για να δείξει πόσο καλός χριστιανός είναι, ως πότε θα μας ενδέσουν τα αυγεία. Ως πότε θα μας ενδέσουν τα αυγεία.